Εγώ θα πω το εξής. Εγώ προσωπικά θεωρώ την εαυτό μου να ψωθώ. Αλλά όχι η ραψοδό που λέγανε αρχαία τότε. Okay, είμαστε καινούργιοι ραψοδοί του 2000. Έτσι πρέπει να το δούμε. Τώρα, αν θα μας μελετήσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο ή σε ένα σχολεία ή μας βάζουν σε κάποιο διδακτικό βιβλίο, ας πούμε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι από τα καλά μας είναι ωραία κύριε. Είναι ωραία, γράμμα. Κάνουμε θεούς εκεί έξω, όλους αυτούς που τραγουδάνε πέντε στίχους, ότι «Α, με άφησες και να-να-να», εντάξει. Και εμείς καθόμαστε γράφουμε πολύ πράγμα, γράφουμε πάρα πάρα πολλούς στίχους. Όσους στίχους έχει ένα δικό μας κομμάτι, έχει όλο το δικό του τελπί. Ευτυχώς βλέπω στην Ελλάδα, όπως είπε και ο κύριος Αντουτσόπουλος, ότι έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή σε ράπερς. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ τυχαίο. Γιατί όλοι ξεκίνησαν να κάνουν. Το κοινό μας είναι συνάδελφοι. Το κοινό μου είναι συνάδελφοι. Όλοι κάνουν ράπ, έτσι κι αλλιώς. Ξέρω ότι όταν θα έρθουν να με κρίνουν, κάνουν και αυτοί ράπ. Οπότε. Δεν είναι όμως χαρακτηριστικό για την ιδεολογία του hip hop αυτό, λέει ότι για να ανοίξεις πρέπει να κάνεις, δεν πρέπει απλά να καταναλώνεις. Κάτι που έλεγα πριν έξω σε δύο παιδιά. Το hip hop είναι ένα τελείως προσωπικό θέμα. Εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικό του PC και να κάνει το δικό του hip hop σπίτι. Να ακούει αυτό που θέλει ο ίδιος. Εγώ έχω βαρεθεί να μοιράζομαι τα δικά μου ραπ με το κοινό. Δεν το έχει εκτιμήσει κανένας. Μόνο ο κύριος Αντουτσόπουλος που κάνει το μέσα στο σπίτι. Χωρίς δεν είναι τίποτα, ένα PC είναι και ένα μικρόφωνο και μια κάρτα ήχου. Τίποτα άλλο.